Muy buenas tardes, bienvenidos Καλώς todos. Καλώς σας. Καλώς ορίσατε στο 13ο Φεστιβάλ ΛΕΑ. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη Μάρτα Οριόλς από την Βαρκελόνη και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγου από την Αθηνά. Θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα εξαιρετικό βιβλίο της Μάρτα Οριόλς. Που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές τους τελευταίους μήνες εδώ στην Αθήνα. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα τη στήριξη του Ακτιόν Κουλτούρα Ισπανιόλα, τη Ζαγκοντικό Οίκο Καστανιώτη, την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες για την στήριξη του στη διοργάνωση των εκδηλώσεων μας. Θα ήθελα επίσης να πω στο κοινό, στο YouTube, αν θέλουν να παρακολουθήσουν τη σημερινή εκδήλωση για να ακούσουν στα ελληνικά, μπορούν να το κάνουν από το Zoom. Το link για το Zoom, η πλατφόρμα Zoom, είναι κάτω από τον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του βιβλίου στα ελληνικά, η Αδριάννα σας προτρέπει να μπείτε στο Zoom και να το δείτε από εκεί, από το link που έχει για το Zoom, την εκδήλωση στα ελληνικά. Από εδώ θα είναι στα ισπανικά. De acuerdo. Okay. Creo que lo he dicho bien, medianamente. Muy bien, sí. Muy bien. Muchas gracias, Constantino. Entonces te dejo. Μη φύγεις, μείνε όμως, Ελλάς. Εδώ θα είμαι. Είμαι, ελπίζω να φαίνεται, είμαι πραγματικά πολύ ευτυχισμένος που γνωρίζω εξόψεως έξω, έστω και διαδικτυακά, τη Μάρτα Οριόλς. Πέρασα μαζί της, ακόμα και εκείνη, μην το ήξερε εκείνη, όλη την πρώτη περίοδο του εγκλεισμού από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Και όπως της είχα γράψει κάποια στιγμή, η μετάφραση του βιβλίου της, για το που θα μιλήσουμε σήμερα, να μάθω να μιλάω με τα φυτά, να μιλώ με τα φυτά, με συγχωρείτε, με βοήθησε πάρα πολύ για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε εκείνη την δύσκολη περίοδο. Μπήκα βαθιά μέσα σε αυτόν τον φανταστικό της κόσμο, στον φανταστικό κόσμο του μυθιστορήματός της. Ταυτίστηκα με τον κόσμο αυτόν και με τους ήρωες και τους ηρωίδες. Χαιρόμουν και λυπόμουν, αγωνιούσα και απογοητευόμουν μαζί τους. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και απελευθερωτική εμπειρία. Και Μάρτα, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω γι' αυτό και σε καλωσορίζω στην Ελλάδα, έστω και διαδικτυακά. Δεν είναι όπως το θέλαμε, θα θέλαμε να είναι, αλλά τουλάχιστον μας ακούσουμε γίνεται. Πριν να ξεκινήσω να μιλάω για το μυθιστόρημα, και εσύ θα μιλήσει το μυθιστόρημα φυσικά, εγώ θα ρωτήσω κάποια πράγματα, κάποιες ερωτήσεις από τους αναγνώστες του βιβλίου. Χωρίς να θα προσπαθήσω να μην αποκαλύψω βέβαια και πολλές λεπτομέρειες, έτσι ώστε οι μελλοντικοί αναγνώστες να έχουν τη χαρά να τα ανακαλύψουν μόνοι τους τα πράγματα αυτά. Θα διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα δικό σου. Αν κάνω κάποιο λάθος, με διορθώνεις. Ότι Μάρτα Οριόλς Μπαλαγκέρ γεννήθηκε στο Σαμπαντέλ το 1975 και ζει στη Βαρκελόνη. Σπούδασε ιστορία τέχνης και επίσης σπούδασε σενάριο κινηματογραφικό και δημιουργική γραφή. Συνεργάζεται με πολλά έντυπα πολιτιστικά. Το 2016 εξέδωσε το πρώτο βιβλίο «Ανατομία de las distancias cortas», που είναι μια συλλογή διηγημάτων. Το 2018 εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα που θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό, «Να μάθω να μιλώ με τα φυτά», το οποίο το 2019 κέρδισε το βραβείο Omnium, ως το καλύτερο μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 2018, και το οποίο ήδη έχει μεταφράσει στα ισπανικά από τα καταλανικά. Το 2020, πριν από λίγο καιρό, ξέδωσε το δεύτερο της μυθιστόρημα με τον τίτλο «Dulce y producción al caos». Μάρτα, φαντάζομαι και εσύ ως αναγνώστρια έχεις αισθανθεί και εσύ τα ίδια συναισθήματα που έλεγα πριν εγώ, αυτή την καταβύθιση σε ένα φανταστικό κόσμο ως αναγνώστρια.
ένα κόσμο ο οποίος κατά την ανάγνωση, ενώ είναι φανταστικός, όμως φαίνεται τόσο πραγματικός. Τι αίσθηση σου δημιουργεί το γεγονός ότι εσύ αυτά τα τελευταία 5 χρόνια είσαι εσύ ή δημιουργός τέτοιων κόσμων, φανταστικών κόσμων, στους οποίους αναφέρθηκα πριν, και πότε και γιατί ξεκίνησες να γράφεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και την οργάνωση, τους διοργανωτές και φυσικά και τη μετάφραση. Η αλήθεια είναι μια ερώτηση που μπορεί να μιλάμε πολλή ώρα γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πιστεύω πως ξεκίνησα να γράφω από πολύ μικρή, πιο πολύ από ανάγκη, όχι ως κάτι δημιουργικό. Πάντα γράφω για λίγο για να βάλω σε τάξη λίγο όλα αυτά τα πράγματα που με απασχολούν. Αυτή τη στιγμή αυτά τα τρία βιβλία που έχουν εκδοθεί και αυτό που γράφω τώρα προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση σε αυτές τις ανάγκες που έχω. Και κάθε βιβλίο εξαρτάται φυσικά διαφορετικό. Παράδειγμα, το βιβλίο «Να μάθω να μιλώ με τα φυτά» τα οποία μιλάμε σήμερα ήταν ένα βιβλίο, μια ανάγκη να βάλω λίγο σε μια σειρά, λίγο μια ψυχολογική κατάσταση δική μου και να εμβαθύνω λίγο σε αυτό που σημαίνει της απώλειας. Πιστεύω πως όπως αισθάνομαι πολύ τυχερή που μπορώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία τέτοιων κόσμων που δεν υπάρχουν και ξαφνικά γίνονται πραγματικοί κόσμοι μέσα από την συγγραφή. Επίσης και εγώ συγγραφέας χρειάζομαι, θέλω να πιστέψω σε αυτούς τους ήρωες. Τους θεωρώ ως πραγματικά άτομα και όχι φανταστικά. Και εγώ μπορώ να σου εγγυηθώ ότι και εμένα μου συνέβη το ίδιο καθώς το μετέφρασα το κείμενο. Πιστεύω πως είναι πραγματικοί άνθρωποι που τους γνωρίζω ήδη. Και εμένα είναι πολύ σημαντικά όταν αρχίζω να γράφω, δεν το αισθάνομαι έτσι, αλλά υπάρχει μια στιγμή όπου γίνεται ένα μικρό κλικ, όπου γίνεται σημείο και κατανοώ τώρα τον ήρωα αυτό, το πρόσωπο αυτό. Και σε πολλούς μπορεί να συμβεί αυτό βεβαίως, γιατί καταλαβαίνω πως είναι και έτσι είναι. Και το γεγονός ότι μπορώ εγώ να δημιουργώ αυτούς τους φανταστικούς κόσμους για μένα είναι ένα δώρο που είναι τυχερή που ξεκίνησε κάπου στη μέση της ζωής μου. Πάντα έγραφα, αλλά πάντα για μένα, χωρίς καμία πρόθεση να εκδώσω κάτι. Πιστεύω πως είχα πολύ τύχη που μπορώ αυτή τη στιγμή να το κάνω αυτό. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων που βρίσκω αναγνώστες για τα βιβλία μου. Συνεχίζοντας σε αυτή τη γραμμή, πώς εμφανίστηκε πρώτη φορά αυτό το ζευγάρι στο μυαλό σου, η Πάουλα και ο Μαύρο? Είναι ξεκάθαρο πότε το ξεκίνησε. Δεν είναι μια ιστορία αυτοβιογραφική, δεν είναι η ζωή μου, δεν είμαι ούτε εγώ με η Πάουλα. Είναι αλήθεια πως ουσιαστικά δεν είναι απάντηση σε μια κατάσταση ψυχολογική, πολύ προσωπική μου. Άκουσα κάποτε μια συνέντευξη πως να γράφεις από κάποιον ότι το να γράφεις είναι μια ψυχολογική κατάσταση. Και όντως, και εγώ έτσι θεωρώ τη συγγραφή. Αυτό σημαίνει για μένα τη συγγραφή. Όταν άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο, είχα περάσει από μια απώλεια σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν ένας χρόνος που είχε χάσει έναν άνθρωπο δικό μου. Έγραφε λοιπόν το Ανατομία Αντιστάθειας Πόρτας. Μόλις είχα τελειώσει, ήθελα να γράφω πάνω σε κάτι άλλο. Γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένοι από το ιδιωτικό οίκο για το πρώτο βιβλίο και με προσκαλέσαν να γράψω ένα μυθιστόρημα. Ήμουν μπροστά λοιπόν σε μια λευκή κόλλα χαρτί και σκεφτόμουν να ήθελα να γράψω κάτι που να είναι πλήρως μακριά από το. Από την απώλεια και το θάνατο. Είχα στο μυαλό μου ξεκάθαρο πως ήθελα να πάρω μια απόσταση μεταξύ από τη δική μου προσωπική ιστορία και αυτό που θέλω να γράφω. Δεν ήθελα να διηγηθώ τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν ήταν μια ψυχολογική κατάσταση που είχα, μια λήψη, μια θλίψη που κάποιο τρόπο μου είχε κατακλείσει τα πάντα ζωή μου. Άρχισα λοιπόν αυτή την ιστορία με την ιδέα πως να ξεκινήσω να μιλώ για τη σημαίνει να χάνεις έναν άνθρωπο. Είναι μια. Η λογοτεχνία είναι κάτι πολύ. Εξανικεύει τον άνθρωπο. Ήθελα να γράψω κάτι και να βάλω σε σειρά όλες αυτές τις σκέψεις που είχα. Το οποίο ήθελα να αντικατοπτρίσουν αυτή την καθημερινότητα κάποιου ο οποίος ξυπνάει σε μια πραγματικότητα που ξαφνικά δεν ήταν αυτή που ήξερε.
δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και πώς και η κοινωνία ουσιαστικά, δεν ξέρουμε, μας έχει δείξει κανένας πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποιον ο οποίος έχει χάσει κάποιον. Έχουμε κάποιες κλασικές, τυπικές φράσεις που λέμε, όπως ότι πρέπει να συνεχίσει η ζωή σου και αυτές τις εκφράσεις, οι οποίες στην τελική, άμα το δεις, άμα τις ακούς, είναι, τις ακούς και δεν σου φαίνονται αδιάφορες πλήρες. Λες, τι σημαίνει αυτό, που εκεί πέρα λοιπόν αυτά τα συναισθήματα που έχεις είναι αυτό που άρχισε να γράφω το μυθιστόρημα, αυτό που μου δείξει να γράψω το μυθιστόρημα. Άρχισα να σκέφτομαι την Πάολα και το Μαύρο για αυτή την ανάγκη να λίγο να αποστασιοποιηθώ λίγο. Η Πάολα δεν έχει να κάνει τίποτα με μένα. Είναι μια γυναίκα πολύ εσωστρεφής που δεν έχει μια οικογένεια. Είναι μια γυναίκα η οποία ασχολείται πλήρως με το επάγγελμά της, σαν να έχει βρει καταφύγιο στη δουλειά της, έτσι ώστε όταν της συνέβη αυτός ο κατακλυσμός από συναισθήματα, έπρεπε να βγει από, από αυτή την ασφάλεια και να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Άρχισα λοιπόν να εφευρίσκω ένα πρόσωπο που δεν έχει τίποτα να κάνει με εμένα και όσο το έγραφα, κατάλαβα πως μια ιστορία αρκετά θλιβερή. Ήταν πολύ κοντά στην δική μου ιστορία. Χρειάστηκε λοιπόν να δημιουργήσω μια δεύτερη πλοκή. Δεν ξέρω αν είναι spoiler αυτό που θα πω, αλλά είναι από την αρχή φαίνεται αυτό. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα γεμάτο spoiler, σίγουρα δεν είναι. Η Πάολα είναι η πρωταγωνίστρια. Μια γυναίκα 40 ετών, η οποία είναι νεογνωλόγος που χάνει ξαφνικά το ζευγάρι της, τον σύντροφο της. Και ήταν ουσιαστικά τη στιγμή που θα της διέλεγε ο σύντροφός της ότι είναι με κάποιο άλλο άτομο στη ζωή του. Και αυτό συνέβη, έτσι φαντάστηκα και το Μαύρο, γνωρίζοντας αυτή την δεύτερη πλοκή. Δεν είχε να κάνει τίποτα με τη ζωή μου. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό να πάω λίγο πιο πέρα από τη θλίψη, γιατί και να εξανθρωπίσω λίγο τα άτομα και τους ήρωες. Δεν ξέρω αν απάντησα καλά. Εξαιρετικά. Θα διαβάσω λίγο κάποια σχόλια που έχουμε γραφτεί. Όπως σου είπα πριν, έλαβες πολύ πολλές κριτικές. Το βιβλίο σου έλαβε πολύ πολλές κριτικές. Σε αυτές, κάνοντας μια περίληψη λίγο των σχολείων, εστιάζουν κυρίως σε δύο πράγματα αυτές οι κριτικές. Και θα ήθελα να ήθελα και τη γνώμη σου σχετικά με αυτό. Πρώτα απ' όλα, είναι πως το μυθιστόρημά σου, παρόλο που ασχολείται με ένα άγριο και σκληρό θέμα, δεν καταφεύγει στον εύκολο συναισθηματισμό. Σε μια κριτική εδώ στην Ελλάδα έγινε λόγος για ανώθευτα συναισθήματα. Είναι δηλαδή ένα μυθιστόρημα με αυθεντικά συναισθήματα. Το δεύτερο στοιχείο που εμφανίζεται πολύ στις κριτικές είναι πως το μυθιστόρημά σας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τον πόνο, τη θλίψη. Θα ήθελα να μου πεις αν αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχες σχεδιάσει ή προέκυψε μέσα στο μυθιστόρημα ή δεύτερο και δεύτερο. Πώς σου φαίνεται αυτή η άποψη της κριτικής σχετικά με το έργο σου. Εγώ έτσι το κατάλαβα, γιατί το έχω διαβάσει και στην Ισπανία αρκετές κριτικές. Και οι κριτικές αυτές είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Προφανώς χαίρομαι πάρα πολύ που οι κριτικές ήταν καλές. Πολύ καλές, όχι απλά καλές. Το πρώτο πράγμα που μου ανέφερες στο ζήτημα από το κείμενο είναι συμπυκνωμένο κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αυτό το έψαξα, ήθελα να το πετύχω. Δεν συνέβη ακριβώς να αποτέγραφα, αλλά εγώ προσπάθησα πάρα πολύ η Πάολα να μην είναι απλά ένα άτομο που καταστράφηκε ψυχολογικά, το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Όλοι μας έχουν περάσει από εκεί. Ήθελα να μπορέσει να συγκρατήσει τα συναισθήματά της κατά κάποιο τρόπο, γιατί πιστεύω πως όταν στην λογοτεχνία, όταν μιλάς για συναισθήματα, για τόσο έντονα και βαθιά συναισθήματα όπως ο πόνος από μια απώλεια, μπορείς
μπορείς εύκολα να καταφύγεις στον εύκολο συναισθηματισμό και να κάνεις τον άλλο να κλάψει. Και εμένα σαν αναγνώστρια αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ήθελα σιγά σιγά, προτιμώ σιγά σιγά να μπαίνω σε ένα κλίμα, σε συναισθήματα πολύ, με πιο λεπτό και ήπιο τρόπο. Και αυτό είναι και ο χαρακτήρας Πάουλα κατά κάποιο τρόπο. Όπου δεν αφήνουν τα συναισθήματα να εκδηλωθούν έντονα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ για έναν αναγνώστη να μπει σιγά σιγά και να κατανοεί σιγά σιγά και θέλει να δουν κατά πόσο θα μπορέσει το άτομο αυτό λίγο να ξαναβρει την κανονικότητά της. Και εκείνη, αν τα καταφέρει, χρειάζεται να περάσει από το στάδιο θλίψης. Είναι όμως μια θλίψη την οποία τη συγκρατημένη. Δεν είναι αρνητικό συνέστημα για μένα η θλίψη. Στην εποχή μας νομίζουμε ότι όλα πρέπει να είναι χαρά και ευτυχία. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου δημιουργούνται μόνο παντού συναισθήματα υποτίθεται χαράς. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρουμε πώς να δείχνουμε στον άλλον, να το δείξουμε ότι είμαστε θλιμμένοι. Και εγώ βρισκόμουν τότε σε αυτή την κατάσταση. Ήθελα να καταλάβει ο αναγνώστης πώς ήθελε αυτή την παρένθεση ζωή της για να βρει ποιος είναι, ποια είναι η ίδια. Και για να μπορέσει να μάθει να ζει με αυτή τη θλίψη. Και δεν είναι κάτι αρνητικό για εκείνη αυτή τη θλίψη. Μπορεί να είναι συγκρατημένη η θλίψη. Και όχι, δεν έπρεπε να την εκφράζει αυτή τη θλίψη αυτή απέναντι σε όλους. Επίσης, πιστεύω πως σε επίπεδο λογοτεχνίας τα κείμενα, όταν διαβάζεις κάτι το οποίο σου προξενεί θλίψη και κλάμα πολύ συχνά, δεν μπορείς πια να το συνεχίσεις. Αυτά είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του μυθιστορήματος σου. Θεοφύλλω να το αναγνωρίσω. Το κατάφερες τέλεια. Είναι αυτό, έχει να κάνει και με το χαρακτήρα μου και εγώ έτσι είμαι. Όταν είμαι μόνη μου μπορεί να είμαι πραγματικά πολύ εκδηλωτική, αλλά στους άλλους θέλω να δείξω αυτό που θέλω να καταλάβουν. Δεν πρόκειται να εκφράσω πολύ έντονα τα συναισθήματά μου. Προσπαθείς να διηγηθείς συναισθήματα πολύ βαθιά και αυτή είναι ένα από τα θετικά στοιχεία του μυθιστορήματος. Υπάρχουν συναισθήματα που όλοι έχουμε περάσει από εκεί, τα έχουμε βιώσει, όλοι έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που αγαπάμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσουμε με λόγια. Και όταν κάποιος το κάνει για μας και όταν το διαβάζεις αυτά τα λόγια και το συναισθάνεσαι και συγκινήσαι με αυτά. Το δεύτερο που με ρώτησες ήταν, λένε πως το μυθιστόρημά σου είναι ένα μάθημα, υπέροχο μάθημα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τη θλίψη και τον πόνο. Λοιπόν, γι' αυτό δεν ξέρω, πιστεύω πως κάθε άτομο είναι ένας κόσμος ολόκληρος και κατά κάποιο τρόπο γι' αυτό μιλάει για το μυθιστόρημα, ότι πέρα από το θάνατος είναι μια εμπειρία οικουμενική, όλοι την έχουμε βιώσει. Και το βλέπω τώρα γιατί έχει ήδη μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Και η υποδοχή είναι περίπου ίδια παντού. Συμφωνώ πως ο θλίψη, ο πόνος και η απώλεια είναι κάτι οικουμενικό παγκόσμιο που όλοι μπορούν να το νιώσουν με πρόμοιο τρόπο. Από την άλλη, πιστεύω, και αυτό φαίνεται μέσα στο μυθιστόρημα, πως κάθε εμπειρία είναι μοναδική. Και κάθε θάνατος είναι διαφορετικό. Αυτή η σχέση που είχαμε με το άτομο το οποίο δεν βρίσκεται μαζί μας, κανείς δεν την είχε. Είναι μοναδική. Αυτό. Παύλα, το διεκδικεί αυτό, είναι αλήθεια. Τον τρόπο με τον οποίο, το δικό της τρόπο να κλαίει, το δικό της τρόπο να αντιμετωπίζει τη θλίψη. Σε επίπεδο ψυχολογίας, μετά από ένα χρόνο θα λέγει κάποιος, τώρα σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να προχωράς. Καμιά φορά πιστεύω πως τα άτομα πως δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πόνο. Προσπαθούμε να σκεφτόμαστε ότι βλέπουμε ότι ο πόνος έχει κάποια στάδια και χρησιμοποιούμε ένα εγχειρίδιο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον πόνο. Δεν ξέρω, είναι. Δεν μπορώ, νομίζω ότι είναι ένα μάθημα αυτό που έγραψα. Αλλά είναι κάτι πολύ ειλικρινές αυτό που έγραψα. Νομίζω η Πάουλα είναι πολύ ειλικρινής απέναντι στα συναισθήματά της. Και δεν κρύβεται. Όταν την ενοχλεί να της λένε κάτι, και εσύ το αντιλαμβάνεσαι ως αναγνώστης. Λίγα πράγματα εκφράζει η Παουλά ως αστροφές άτομο, αλλά αντιλαμβάνεσαι γιατί δεν έχει όρεξη να πάει μια φίλη της σε μια γιορτή, σε γενεθλίο, να πάει σε ένα δείπνο. Χρειάζεται ακόμα να είναι εκεί, ήσυχη, μόνη της και να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το διάλογο με τον Μαύρο. Και να ουσιαστικά να δει ξανά το σχέση με τον πατέρα της.
υπάρχουν και να ανοίξει πόρτες οι οποίες ήταν κλειστές για πολύ καιρό. Πώς θα αντιμετωπίσει την απώλεια. Επιστρέφουμε σε αυτό το διάλογο. Θα επιστρέψουμε στο διάλογο με τον Μαύρο. Θα ήθελα πριν από αυτό να... Αν θα ήθελες να με σχολιάσεις κάποιες από τις πιο συγκλονιστικές προτάσεις του μυθιστορήματος. Διαβάζω κατευθείαν από το βιβλίο. Η λησμονιά θα έπρεπε να είναι μια φυσική διαδικασία. Θα έπρεπε να μπορούμε να ξεχνάμε την ίδια στιγμή που παίρνουμε την απόφαση να ξεχάσουμε. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, θα ήταν πραγματικά πιο βολικό για μας να μπορούμε να ξεχάσουμε? Όχι. Πιστεύω αυτό το λέει η Πάουλα σε μια στιγμή. Μια γυναίκα που είναι σοκαρισμένη καταλαβαίνει πως το πιο σημαντικό είναι η λύθη, η λησμονιά. Συγγνώμη, να μην ξεχνάς τότε, για να μπορέσουμε να μην χάσουμε κάποιον από μάτια μας, είναι να τους θυμόμαστε. Και το κάνει αυτό, συμβαίνει αυτό με αυτό με τη Σφερμά. Όλα τα κεφάλαια στα οποία αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο στο Μαύρο είναι η προσπάθεια που κάνει για να μπορέσει να θυμηθεί. Προσπαθεί να μην ξεχάσει όλες τις αποχρώσεις ενός ανθρώπου και όλα τα χαρακτηριστικά του. Όταν πιστεύω ότι κάποιος πεθαίνει, προσπαθούμε κυρίως να εξειδανικεύσουμε το άτομο αυτό και να κρατήσουμε τα καλά του στοιχεία. Είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Θυμόμαστε τα καλά, βάζουμε την πιο όμορφη φωτογραφία και αυτό είναι που μας μένει από τον άνθρωπο. Πιστεύω όμως, νομίζω είναι άδικος τρόπος να θυμόμαστε έναν άνθρωπο έτσι. Γιατί τον άνθρωπο θυμόμαστε και καλά πράγματα. Δεν θα πω άσχημα, αλλά θα πω λίγο γκρίζα συναισθήματα. Όχι απολύτως θετικά. Πάω πολλές αντιθέσεις σε έναν άνθρωπο και είναι δίκαιο και σωστό να θυμόμαστε έναν άνθρωπο μόλις αποχρώσει του χαρακτήρα του. Αυτό το χρόνο, σε ένα χρόνο το οποίο διασχίζει ουσιαστικά όλο το μυθιστόρημα, εκείνη γνωρίζει πως δεν θέλει ούτε θα μπορέσει να τον ξεχάσει. Και πάντα θα είναι εκεί μέσα από τη θύμηση και από την μνήμη. Θα περάσω σε δύο ερωτήσεις από αναγνώστριες στην Ελλάδα. Έχεις πολλές αναγνώστριες και αναγνώστες και μου δουλειά αυτές τις ερωτήσεις. Μία από τις αναγνώστριες μου ζήτησε να σε ρωτήσω γιατί απέτυχαν όλες οι ερωτικές περιπέτειες της Παύλα και αν πιστεύεις πως αν αυτές οι περιπέτειες είχαν ευτυχές τέλος θα επηρέαζε αυτό το μυθιστόρημα, θα γινόταν κατά κάποιο τρόπο λίγο πιο χλιαρό αυτό που είναι το μυθιστόρημα, πιο mainstream. Και μετά θα σου πω και την επόμενη ερώτηση. Κοίτα, πιστεύω πως όλα αυτά τα δύο αρσενικά ήρωες, οι δύο άντρες, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, να αποκαλύψω πάρα πολλά. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, πρώτα απ' όλα, τα δύο άντρες αυτοί, εμένα σαν τέχνασμα λογοτεχνικό, ήταν καλό για να δημιουργήσω ένα κόντρακτ, μια αντίθεση. Ο πόθος είναι ακριβώς το αντίθετο του θανάτου, κατά τη γνώμη μου. Σημαίνει ότι είσαι ζωντανός. Αυτός ο διεισμός μέσα στο μυθιστόρημα βοήθησε η ίδια, ήταν ουνολόγος, είχε να κάνει να προσπαθήσει η δουλειά της να αποφύγει το θάνατο ενός νεογνού. Κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις αυτές με βοηθούσαν σαν κόντρα, σαν αντίθεση μεταξύ πόθου και θανάτου. Από την άλλη όμως, ήθελα να θέσω στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο όλοι λέμε πως είμαστε μοντέρνοι, ότι μπορούμε να δεχτούμε διάφορα νέες μορφές οικογενειακές. Όταν κάποιος όμως χάνει το ζευγάρι του και όλοι οι φίλοι λένε γιατί δεν ξαναξεκινάει η ζωή σου από την αρχή. Και αυτό σημαίνει ότι να βρεις κάποιον άλλον άνθρωπο στη ζωή σου, ένα σύντροφο. Ήθελα κατά κάποιο τρόπο να διεκδικήσω την ανάγκη ενός ανθρώπου στην μοναξιά. Ότι πριν βρει κάποιο άλλο, πρέπει πρώτα κάποιος να βρει τον εαυτό του, συγκεκριμένα η ηρωίδα. Γιατί συνήθως αυτές οι σχέσεις δύσκολο να έχουμε καλό τέλος. Ήθελα να παρουσιάσω αυτό το είδος γυναίκας, η οποία υποφέρει από ένα άσχημα και θέλει να συνεχίσει μπροστά μόνη της και με τα δικά της εργαλεία, με τις δικές της δυνάμεις.
αυτές οι σχέσεις νομίζω είναι αποτελούν μια δοκιμασία μπήκε για εκείνη, για τον εαυτό της και, της, και το... Εκεί, θέλει να τη συμπεριφέρονται σαν όπως ακριβώς ήταν πριν. Κατά κάποιο τρόπο αυτό τα άτομα, οι άντρες που εμφανίζονται, δεν ξέρουν πώς τι έχει συμβεί, δεν γνωρίζουν. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να συνεχίζει να είναι η Πάουλα όπως ήταν πριν. Μάλλη αναγνώστρια με ρώτησε εάν η Πάουλα θα μάθαινε να μιλάει με τα φυτά αν ο Μάουρο ήταν ακόμα ζωντανός. Αν κατά κάποιο τρόπο το γεγονός του θανάτου του Μάουρο ουσιαστικά τη βοήθησε να, όπως, να μπορέσει να τη συμφιλίωση, βοήθησε τη συμφιλίωση της Πάουλα με τον Μάουρο ο θάνατός του. Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση, κατά κάποιο τρόπο πως, πιστεύω πως όχι, η Πάουλα δεν θα μάθαινε να μιλάει με τα φυτά και ακόμα και αν ζούσε, συνέχιζε να ζει ο Μαύρο. Και αυτό είναι αυτό, πιστεύω πως αυτές οι εμπειρίες τόσο συγκλονιστικές όπως είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, δημιουργούν και ευκαιρίες, δυστυχώς το λέω, ότι αλλά ναι, κατά κάποιο τρόπο η Πάουλα καταφέρνει να ξανακάνει τη ζωή που είχε πριν γνωρίσει τον Μαύρο, να ήταν επαγγελματίας που ήθελε. Κατά κάποιο τρόπο, όσο σε πολλά ζευγάρια είδε ότι μπήκε σε μια σχέση η οποία ήταν εντάξει, καλή ήταν, αλλά ωστόσο δεν ήταν το μέρος που είτε πραγματικά επιθυμούσε να βρίσκεται. Δεν είναι αυτές οι, σχέσεις που σαν αυτές οι σχέσεις που διαρκούν πάρα πολλές φορές, πολλά χρόνια, όπου τα πράγματα είναι περίπου καλά. Η Πάουλα πριν γνωρίσει με τη σχέση τον Μαύρο, ήταν 15 χρόνια μαζί, ήταν μια γυναίκα που ήθελε να είναι απολύτως ανεξάρτητη. Και ο θάνατος του Μαύρου, κατά κάποιο τρόπο, την βοήθησε να ξαναβρει τη γυναίκα που ήταν στο παρελθόν πριν τον Μαύρο. Αυτό έχει μέσα και συναισθήματα ανοχής δημιουργεί, γιατί ουσιαστικά είναι τι ήθελε να είναι, αναρωτιέται ποιος θα ήθελε να είναι. Αυτό δημιουργεί ο θάνατος και τις εμπειρίες, τέτοια συναισθήματα τα οποία ενδεχομένως η Πάουλα θα είχε μείνει σε αυτή τη σχέση ή θα είχε χωρίσει από το Μαύρο άμα ζούσε και θα ήταν μια καταστροφή όλα αυτά. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Πάντοτε το αφήνω λίγο ανοιχτό το τέλος για τον αναγνώστες. Γιατί έτσι μετά μπορούν και οι αναγνώστες να γράψουν και ήδη το δικό τους μυθιστόρημα πάνω σε αυτό που διαβάσαμε. Τότε, για να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα και ολοκληρώνοντας λίγο το, μιλώντας αυστηρά για το μυθιστόρημα, σε τελική ανάλυση το μυθιστόρημά σου είναι ένα μυθιστόρημα σχετικά με τη σχέση της κεντρικής ηρωίδας με τους άντρες της ζωής της, όπως το σύζυγό της, τον πατέρα της, τους εραστές της, τον γείτονά της, Μαχαβίρ. Θέλω να πω, δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί άντρες γύρω της, σαν αστερισμός. Βλέπω ότι είναι σφυρούς από άντρες γύρω της, αλλά τι συμβαίνει με αυτούς. Ποτέ δεν με έχουν ρωτήσει κάτι τέτοιο, είναι αλήθεια. Περιστοιχίζεται από άντρες η Πάουλα σε αυτό το μυθιστόρημα. Κάθε ένας έχει μια λειτουργία μέσα στο μυθιστόρημα. Όταν ένα μυθιστόρημα είναι σε πρώτο πρόσωπο, έχει την ανάγκη ο κεντρικός ήρωας να περιστοιχίζεται από άλλους ήρωες που θα βοηθήσουν να βγάλουν από τον βασικό ήρωα πράγματα που θα τα καταλάβει ο αναγνώστης. Θα ήταν πολύ άσχημο να λέει κάποιος με λένε Πάουλα και εγώ έχω αυτή την προσωπικότητα και βάζω αυτούς τους προσωπικότητες, αυτούς τους ηρωές για να τυχώ, να πετύχω αυτό. Υπάρχουν και γυναίκες, ωστόσο, όχι μόνο άντρες. Φυσικά. Ήταν μια ερώτηση συγκεκριμένα πάνω στους άντρες. Κάθε ένας έχει το ρόλο του μες στο βιβλίο. Ο Μαχαβίρ, για παράδειγμα, που είναι αυτός ο ασθενής, αυτό το παιδάκι, αυτό το μωρό, το οποίο προσέχει, το οποίο θέλει να προσπαθεί να καταφέρει να πάει να σωθεί. Έτσι ήθελα να δω, να δείξω στον αναγνώστη αυτό το πιο ανθρώπινο πρόσωπο της Πάουλα και πως είναι ένας καλός, ευγενής άνθρωπος. Όχι όμως αντιπαθητική. Μπορεί να είναι λίγο αποστασιοποιημένη. Δεν θα έλεγα συμπαθητική. Όταν ξέρεις, επειδή ακούς πώς συμπεριφέρεται σε αυτό το μωρό και στους ασθενείς της, βλέπεις μια ανθρώπινη μορφή της Πάουλα. Αρχίζει σιγά σιγά και σου αρέσει λίγο χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, πάντα μου αρέσει και στη λογοτεχνία
τα άτομα. Με ενδιαφέρουν πολύ τα άτομα, πώς συναντήνω τα άτομα, πώς είναι, τα δείχνω πώς είναι όταν μόνοι τους και πώς είναι με άλλους. Ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος αυτός, η Μάρτα που είναι με τους φίλους. Όχι η Μάρτα, συγγνώμη, η Πάουλα με τους φίλους, με τους γονείς, πατέρα της. Ή πώς είναι η Πάουλα όταν είναι με τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Γι' αυτό χρειάζομαι αυτές τα ψωήρωες μέσα, τα πρόσωπα μέσα στο βιβλίο. Με το πατέρα της έχει μια καλή σχέση, όμως είναι μια τυπική σχέση ωστόσο, με πολλά προβλήματα κοινωνίας. Δεν υπάρχουν προβλήματα, αγαπιούνται, αλλά δεν είναι ικανοί να εκφραστούν πραγματικά ο ένας τον άλλον και να του πει ο ένας τον άλλον αγαπάω. Κάτι πιστεύω ότι καταλαβαίνει ο αναγνώστης πως όταν η Πάουλα ήταν μικρή και πέθανε η μητέρα της, αυτή αντιμετώπισε το πατέρα της με έναν τρόπο να κλειστεί στον κόσμο του. Τώρα που εκείνη έχει να κάνει με τον πόνο, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα ίδιο μοτίβο ζωή, τη δεύτερη φορά. Δεν της αρέσει να είναι με κανέναν και ούτε να διηγείται τι είναι αυτό που αισθάνεται. Αρχίζει λοιπόν να συμπεριφέρεται όπως ακριβώς έχει συμπεριφερθεί και ο πατέρα της, όταν έχει χάσει τη σύζυγό του. Το κάνουμε πολύ συχνά αυτό. Σκεφτόμαστε ότι οι γονείς μας είχαν κάνει το λάθος ζωή τους και μετά, όταν είμαστε ενήλικες, επαναλαμβάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη των γονέων μας. Αυτό είναι πολύ. Είναι συγκλονιστικό. Όντως, την περιστοιχίζεται από άντρες η Πάουλα μέσα στο βιβλίο. Θα ήθελα λίγο να μου επιτρέψε, μου σε παρακαλώ, μια εξομολόγηση. Εγώ μετέφρασα το βιβλίο σου αμέσως μετά που μόλις καλοκληρώσει τη μετάφραση του βιβλίου 5 ώρες με τον Μάριο, τον Μιγέλ Ντελίπερς. Τι υπέροχο μεσόρμα και ήταν μεγάλη έκπληξη μου, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, πέρα από τις αποστάσεις προφανώς. Η πλοκή είναι πολύ παρόμοια. Έχουν πεθάνει οι δύο σύζυγοι, ο Μάριο στον Ντελίπερς και ο Μάουρος στο δικό σου βιβλίο. Οι δύο χείρες, η Κάρμεν και η Πάουλα, ξεκινούν ένα διάλογο, μονόλογο με αυτούς, με τους νεκρούς σύζυγους, λέγοντάς κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα εκείνα που δεν τους είχαν πει όσο ζούσαν. Συμβαίνει αυτό με τα ζευγαριά, έτσι δεν είναι? Ναι, πιστεύω πως ίσως αλλάζουν τα πράγματα, είναι αλήθεια. Αλλά αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο. Μας είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να πούμε τα αλήθεια μας. Πάντα έχουμε, μιλάμε για μια πραγματικότητα τα οποία τα συναισθήματά μας τα πολύ βαθιά, δεν είναι δύσκολο να τα εκφράσουμε. Η Πάουλα από την αρχή βλέπει ο αναγνώστης που η ίδια κορεδίφθηκε αυτό στην πραγματικότητα. Που θα ξέρει πολύ καλά σε βάση ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Μαύρο. Και όταν πέθανε, μέσα από αυτό το διάλογο το καταλαβαίνει ο αναγνώστης, θα μπορούσε να του το είχε πει από πολύ νωρίς, γιατί εκείνη το υποψιαζόταν πως είχε άλλη γυναίκα. Αυτό είναι το όριο που βάζουμε καμιά φορά, το εμπόδιο που έχουμε. Θέλουμε να εκφράσουμε τον ερωτά μας, την απουσία του έρωτα, την απουσία επικοινωνίας. Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Τόσο σαν γυναίκες όσο σαν άντρες. Την ώρα που πρέπει να θέλουμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, δίνουμε όλο και συνέχεια, όσο πάνω καιρός, όλο και πιο πολύ στην ικανότητα να εκφράσουμε αυτό που αισθανόμαστε. Χωρίς αυτό να σημαίνει. Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό, σαν να είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Είχαν πολλές συμβάσεις στο παρελθόν με τον τρόπο που εκφραζόμασταν και αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Σιγά σιγά αυτό όμως γίνεται όλο και πιο φυσιολογικό. Μπορεί κάποιος να πάει σε έναν ψυχολόγο, να κάνει ψυχοθεραπεία. Σιγά σιγά προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους να δώσουμε φωνή στα συναισθήματά μας. Πιστεύω ένα καλό μέρος λογοτεχνία για να το πετύχουμε αυτό. Είναι από τα λίγα σημεία όπου μπορείς εκεί, διαβάζεις, ομονογράφεις και έχεις τη δυνατότητα, την ευκαιρία να τα αφήσεις όλα να κυλήσουν και να μπορείς να κορυδεύεις κανέναν. Αν είναι αλήθεια πως ό,τι δεν του είπες η ζωή, η Λάουρα το λέει μετά το θάνατο του. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο σχετικά με αυτή τη διαδικασία της αυτομετάφρασης κατά κάποιο τρόπο από τα καταλανικά στα ισπανικά, αφού μιλάς και δύο γλώσσες. Μας έχεις πει ότι αισθάνεσαι πιο άνετα να μας πεις σε ποια γλώσσα σας ενδιαφέρει να γράψεις καλύτερα. Σας ρωτάω γιατί στο μυθιστόρημα αυτό μετέφρασες εσύ από τα καταλανικά στα ισπανικά και μας εξηγήσεις γιατί δεν το είχες κάνει με το πρώτο σου βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, και διόρθωσε με κάνω λάθος,
είχε μεταφραστεί στα ισπανικά από την Ευγένεια Βάσκεθ Μακαρίνο. Έτσι δεν είναι? Α, το άλλο, άλλο άτομο, ναι, το έχει μεταφραστεί. Όλος, έτσι είναι. Θα μας εξηγήσεις λίγο τη σχέση σου με τις δύο γλώσσες. Πώς αισθάνεσαι σαν να μεταφράζεις τον εαυτό σου στην πραγματικότητα? Ναι, εγώ γράφω στα καταλανικά. Μιλάω, η μητρική μου γλώσσα είναι τα καταλανικά. Δεν γράφω στην πραγματικότητα στα ισπανικά. Είναι περίεργο, διότι εγώ συνεργάζομαι με διάφορα εφημερίδες. Γράφω και στην El País, για παράδειγμα, εφημερίδα, άρθρα. Αλλά όταν γράφω, το γράφω στα ισπανικά. Πάντα όμως το δίνω σε μια φίλη μου συγγραφέα που είναι ισπανόφωνη. Μήπως υπάρχει κάποιο που δεν ακούγεται καλά στα ισπανικά, που δεν είναι πολύ φυσική γλώσσα, δεν ακούγεται πολύ φυσικό. Εμένα η μητρική μου γλώσσα είναι τα καταλανικά και μιλάω καταλανικά με τους φίλους μου, με τους γιους μου και προφανώς να ζεις στην Μπαρσελόνη, που είναι μια τεράστια χώρη, όλα, όλοι με συγχωρείτε. Μπορεί να μιλήσει καταλανικά, κυρίως να μιλήσει και ισπανικά φυσικά. Ένα που γράφει ο συγγραφέας, κάνει κάποιες συνάψεις στο μυαλό του και σημαντικές συνάψεις, οι οποίες που δεν θα μπορείς να έχεις κάποιο φίλτρο που να σε εμποδίζει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεσαι μητρική σου γλώσσα και μετά να το ξαναγράψεις, αν θέλεις, αργότερα. Οπότε τα άτομα που είμαστε δήλωση, πάντα έχουμε την τάση να γράφουμε με τη μητρική μας γλώσσα. Αυτή που έχουμε ακούσει από μικρή. Και είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το κατάλαβα με τη μετάφραση. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη μετάφραση της Ευγένεια των διηγημάτων. Ήταν υπέροχη η μετάφρασή της, αλλά όταν έγραψα το μυθιστόρημα, είχα χρόνο. Και πια ασχολούμαι μόνο με τη συγγραφή. Και έτσι μου άρεσε πολύ, γιατί εμένα οι γλώσσες μου άρεσαν πάρα πολύ. Το πρότεινα λοιπόν στον εκδοτικό οίκο, στο εκδοτικό οίκο Lumen, και μου είπαν γράψε ένα. Μετέφρασε ένα άρθρο, ένα κεφάλαιο έτσι σε... και να το δούμε λίγο. Το διάβασα, μου είπαν εντάξει, ναι, ότι τους άρεσε, ότι ήταν πολύ φυσική γλώσσα και το προχωράμε. Και το προχωρήσαμε. Είχα και την ηρεμία να ξέρω ότι από πίσω υπήρχε το τμήμα διόρθωσης του εκδοτικού οίκου που θα μπορούσε να διορθώσει ενδεχόμενα λάθη. Τα πέρασα πάρα πολύ καλά παίρνοντας στα ισπανικά. Αλλά πιστεύω ότι θα το ξανακάνω ποτέ, γιατί δεν είμαι μεταφράστρια. Και κατάλαβα από το πόσο σημαντικό πράγμα ή πόσο σημαντικό επάγγελμα είναι το πράγμα του μεταφραστή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στα ισπανικά η Παύλα να είναι η ίδια, το ίδιο πρόσωπο, η ίδια γυναίκα με το πώς ήταν στην καταλανική γλώσσα μου. Έβγαινε μια, δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω, υπήρχε κάτι διαφορετικό στην Παύλα με την ισπανική γλώσσα. Έχει να κάνει με το βάθος της γλώσσας και το τι κρύβει από πίσω της κάθε γλώσσα. Μιλώντας σε επίπεδο πολιτιστικό και κουλτούρας, υπάρχουν εκφράσεις, υπάρχουν διάλογοι, οι οποίοι όταν μεταφράζεις, ακόμα και αν είναι κατά κάποιο τρόπο, άμα τους μεταφράσεις κυριολεκτικά, δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες αποχρώσεις που θέλεις να πετύχεις εσύ ή που έχεις γράψει. Το κατανόησα. Τη διορθώσαμε τη μετάφραση, θεωρήθηκε μια καλή μετάφραση. Ωστόσο, όταν μεταφράστηκε στα αγγλικά από μια πολύ γνωστή βορειοαμερικανή μεταφράστρια, ήμασταν μαζί όταν το μεταφράζω. Όταν μου έδειξε τις πρώτες σελίδες στα αγγλικά, σκέφτηκα, έλεγα, ποτέ δεν μπορεί να ξαναμεταφράσω, γιατί η Παύλα στα αγγλικά είναι ακριβώς η ίδια η Παύλα στα καταλανικά. Ήταν φοβερό. Σκέφτομαι και να λέω θέλω να σπουδάσω λογοτεχνική μετάφραση. Θα ήθελα να καταλάβω γιατί, πώς βρέθηκαν αυτές οι αποχρώσεις και πώς αυτό φαίνεται μεταξύ των γλωσσών. Ίσως είναι και κάτι δικό μου, επειδή έγραψα εγώ την Παύλα. Η Παύλα η Καταλανή και η Παύλα η Ισπανή ήταν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σκέψη σου. Εγώ έχω διαβάσει και τις δύο βερσιών. Αντιλαμβάνομαι τι λες, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά από αυτό που σκέφτομαι. Από την άλλη, είδα μεταφράσεις πολλών συγγραφέων, καταλανών, έργων από καταλανών συγγραφέων και στα ισπανικά και είδα μεγαλύτερες αποστάσεις από το, κατά κάποιο τρόπο, από το πρωτότυπο και μια συναισθηματική απόσταση κατά κάποιο τρόπο. Που αυτό δεν το είδα στο έργο σου και μεταξύ καταλανικών και ισπανικών. Αντιλήφθηκα ότι κάποια πράγματα στους διαλόγους, ότι ήταν πιο εσωτερικό, όταν έχεις μέσα σου μια γλώσσα πιο έντονη, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή θα γράψεις.
Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ καλή μετάφραση στα ισπανικά. Όταν μεταφράζεις τα... Αυτό φαίνεται όταν μεταφράζεις πράγματα που είναι πολύ πιο οικεία, πιο καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι έδωσα πολύ... το προσπάθησα πάρα πολύ να πετύχω τη μετάφραση σωστά. Έδωσα πάρα πολύ χρόνο. Την άλλη προχθές, προάλλες, μιλούσα με μια συγγραφέα από την Αργεντινή. Μου λέει στην Αργεντινή υπάρχει ένας βλακής που λέγεται Γαρούα, που είναι αυτή η ψυχάδα που πέφτει και μου έλεγε εσένα το μυθιστόρημα είναι αυτό, μια βροχή σαν και αυτή, μια ψυχάδα. Η μετάφραση για μένα ήταν πολύ σημαντική για να κρατήσω μια ομορφία στο συναισθηματικό τόνο που θα είχε μέσα το έργο, το οποίο συνέβαινε φυσικά στα καταλανικά που το είχα γράψει. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία. Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικός ο μεταφραστής και θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε γιατί η δουλειά τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Το Φεστιβάλ ΛΕΑ από φέτος έχει θεσπίσει ένα λογοτεχνικό βραβείο για τους μεταφραστές λογοτεχνικών έργων από τα καταλανικά, από τα ισπανικά και από τα πορτογαλικά στα ελληνικά. Καθώς είναι ένα φεστιβάλ το οποίο τους χρειάζεται τους μεταφραστές για να έχει υπόσταση, τουλάχιστον το λιγότερο που θέλουμε να κάνει, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει ένα βραβείο. Να δούμε αν θα το πάρεις εσύ το βραβείο, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έλεγα πριν πως ανέφερα πως έχεις σπουδάσει σενάριο κινηματογράφου. Θες να μας μιλήσεις λίγο για τις σπουδές σου και στη δημιουργική γραφή φυσικά και μιλώντας επίσης για το σινεμά. Έχεις σκεφτεί ποτέ, ίσως έχει προτείνει κάποιος ή σκεφτεί την πιθανότητα πως κάποια στιγμή θα δούμε το μυθιστόρημά σου στη μεγάλη οθόνη? Ξεκινώντας από το τελευταίο, η αλήθεια είναι ναι, μου το έχουμε συζητήσει. Μιλάμε τώρα πια, είμαστε φτάσει σε επίπεδο συμβολέου πάνω σε αυτό. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά να συζητήσει. Ένα άλλο κόσμο, εντελώ οπτικοακουστικό κόσμο. Δεν έχει καθόλου να κάνει καμία σχέση με το δικό μου κόσμο. Εκεί πραγματικά θα παρεξενευτεί πάρα πολύ όταν δει πώ θα μπορέσουμε, πώ θα γίνει, πώ θα γραφτεί σε σενάριο. Ο Πέτρο Μαϊράλ έλεγε πω. Όταν είδε το μυθιστόρημά του σε ταινία, που είχε γυρίσει ταινία, το μυθιστόρημά του αισθάνθηκε σαν ότι είχαν κάνει πλαστική χειρουργική. Πώς ήταν αυτός, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτός, ήταν κάποιος άλλος. Θα πρέπει να είναι φρικτό, κατά κάποιο τρόπο. Πιστεύω πως πρέπει να το πάρεις, να το αποδεχτείς ως ένα διαφορετικό προϊόν. Και δεν είναι το βιβλίο σου, είναι προσαρμογή του βιβλίου σου σε σενάριο και ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει κάνει ξανά κάτι διαφορετικό. Είναι σαν τα παιδιά ο κατατρόπος, τα παιδιά. Κάποια στιγμή να τα αφήσει ελεύθερα, να φύγουν. Πολλές φορές λες σε περήφανος και άλλες φορές, αν σε περήφανος και άλλες φορές όχι, λες πω τι έγινε. Μίλησε μας λίγο για τις σπουδές σου, για πώς και άρχισες να σπουδάζεις σινεμά, δημιουργική γραφή. Εμένα πάντα μου άρεσαν τα βιβλία, ο κόσμος των βιβλίων και η λογοτεχνία γενικότερα. Πιστεύω κατά κάποιο τρόπο είμαι ευτυχισμένη μέσα λόγω της λογοτεχνίας. Είτε για μένα κατά κάποιο τρόπο ένα καταφύγιο για μένα και το μέσα στην πανδημία είχε μεγάλη άνθηση στις πωλήσεις βιβλίων εδώ στην Ισπανία που ακόμα και σε εμάς που γενικά πουλούσαν λίγα βιβλία. Τώρα ξαφνικά πουλούνται πάρα πολλά. Και ο κόσμος άρχισε πια απολαμβάνει την ανάγνωση μέσα, λόγω της πανδημίας κυρίως. Πάντα ήταν μαζί μου η λογοτεχνία και η ανάγνωση βιβλίων. Ήταν ένα καταφύγιο, όπως είπα για μένα. Ένας τρόπος να εκφράζομαι. Είναι μεγάλη χαρά και τύχη να μπορώ να γράφω μυθιστόρηματα και κάθε τρόπο. Ακόμα και όταν διηγεί σε μια ιστορία, ο τρόπος, ακόμα και αν δεν γράφεις ιστορία, ο τρόπος που ζει στον κόσμο είναι εκεί. Δεν είμαι πολύ καλή ομιλήτρια, αλλά όταν έχω αυτό το χώρο που είναι για μένα η γραφή, μπορώ να εκφραστώ όσο αυτό καλύτερα. Πάντα είχα, παρόλο που το έκανα μόνο για προσωπική ευχαρίστηση, είχα η δουλειά μου, ήταν βαρετή κατά κάποιο τρόπο. Ήμουνα διοικητικό προσωπικό σε μια σχολή πανεπιστημιακή, μετέφραζα κάποιες μικρές σημειώσεις των καθηγητών. Ήταν λίγο, με εξυπηρετούσαν λίγο πολύ για τα πάντα. Και με πληρώναν για πολύ λίγο. Και δούλευα για πολλές ώρες. Όταν γύριζα σπίτι και είχα τα παιδιά μου και κοιμόντουσαν, πάντα
πήγαινα στον υπολογιστή να γράψω κάτι. Γιατί είχα σκεφτεί ποτέ να εκδώσω κάτι. Αλλά είχα αυτή την ανάγκη να εφεύρω πράγματα, να γράφω τα ημερολόγια μου, κάποιο οδήγημα που σκεφτόμουν. Δεν είχα γράψει ποτέ ποιήση. Το θεωρώ κάτι πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Πάντα όμως έγραφα διηγήματα, μικρά κείμενα, την καθημερινότητά μου και την έβγαζα στο χαρτί. Όταν έκανα εκείνη τη βαρετή δουλειά, τότε άρχισα να ψάχνω κατάρτιση και εκπαίδευση για να μπορώ να γράφω καλύτερα. Ήθελα να ακολουθήσω κάποια έτος εκπαίδευση για να μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω. Δεν είχα χρόνο φυσικά λόγω της οικογένειάς μου και αυτό που κατάφερα να βρω και έγινε online ήταν ένα course διηγήματος που έγινε online στο Βαρκελόνη και εκεί βρήκα ένα ολόκληρο κόσμο καινούριο. Όχι, δεν είναι ότι μου έδειξαν πώς να γράφω. Ήταν μια εμπειρία. Η εμπειρία μέσα από σχολή είναι ότι βρήκα άτομα που είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα με εμένα και μου διηγήθηκαν πράγματα τα οποία με έδωσαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσω και από συγγραφείς που δεν τους γνώριζα ποτέ. Όλη αυτή η διαδικασία της εκπαίδευσης είχε να κάνει με θα έπρεπε να επιλέξω μεταξύ διηγήματος ή μυθιστορήματος. Αντί να γράψω λοιπόν μυθιστορήμα, σκέφτομαι ότι θα κάνω ένα διήγημα. Ήταν λίγο πιο σύνθετη κατά κάποιο τρόπο. Θέλει τόσο τρόπο να γράψει ένα διήγημα. Άρχισα να γράφω αυτό το είδος το οποίο. Και τώρα αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα διηγήματα. Γι' αυτό άρχισα να γράφω. Ξαναγράφω το Ανατομία της Διστάνθειας Κόρτας. Ήταν από την ανάγκη μου να γράψω διηγήματα για το τελικό στάδιο εκείνης εκπαίδευσης που έκανα. Όπως είπα στην αρχή, έχασα κάποιον, όπως σας είπα στην αρχή, και άρχισαν οι προβλητές της ζωής μου να αλλάζουν. Μια μέρα στην άλλη σκέφτηκα, ωραία, έχω αυτά τα διηγήματα εδώ, θα τα στείλω μήπως... Κάποιος κάποιον ενδιαφέρει και όντω ήταν καλύτερη κίνηση που μπορούσα να κάνω γιατί είχε θετική απόκριση. Και άρχισα να γράφω λοιπόν. Δεν μπορούσα πια με τη νέα μου ζωή να δουλεύω. Γράφω όλο νυχτή και όλη μέρα. Για μένα, αυτή η εκπαίδευση που έκανα στο σενάριο το κινηματογραφικό ήταν πιο παλιά, πριν κάνω δημιουργική γραφή, πριν σπουδάσω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το σινεμά και αυτό με βοήθησε κατά κάποιο τρόπο και στη λογοτεχνία. Είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος γραφής και να βάλει γλώσσα στο σινεμά δεν μπορεί να γράφεις παρά μόνο αυτό που βλέπει, ας το πούμε, μέσα από την κάμερα. Πρέπει να εκφράσεις τα συναισθήματα αυτά στο βιβλίο σου, είναι το ίδιο πράγμα. Μέσα από μια εικόνα το κάνεις. Αν η Παούλα είναι αγχωμένη, μπορεί να τρώει τα νύχια της. Δεν μπορείς να το γράψεις αυτό τρεις σελίδες, το γράψεις τρεις σελίδες αυτό, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και κυρίως την ώρα που έπρεπε να βάλω να διαρθρώσω σε κομμάτι, να το βάλω σε μια σειρά το μυθιστόρημά μου. Υπάρχουν συγγραφείς που ονομάζονται, τους λένε και αρχιτέκτονες, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα προχωρήσει το μυθιστόρημά τους, πώς θα πάνε στο επόμενο. Εγώ από την άλλη το έχω λίγο διαφορετικά. Το χτίζω στην πορεία και έχω διαφορετικά πράγματα που τα συνδέω στο τέλος. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η γνώση που είχα μέσα από το σενάριο μου, βοήθησε ουσιαστικά να δομήσω καλύτερα το μυθιστόρημά μου. Μάρτα, θα ήθελα να σε φανταστώ την ημέρα, να το σημαστώ πώς ήταν τη μέρα που παράτησες τη δουλειά. Επειδή ήταν μια υπέροχη μέρα για σένα. Ήτανε που είχα περάσει τόσο άσχημα πριν. Για μήνες σκεφτόμουν και τελικά φτάνεις σε μια και λες, κοίτα, καταλαβαίνεις τι να κάνεις ζωή σου και λες τι λάθη κάνουμε. Είναι απελευθερωτικό το συναίσθημα, όντως είναι απελευθερωτικό, πως καμιά φορά είναι σαν πόσο όταν κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα βγαίνουν πράγματα άλλα διαφορετικά και σε βοηθάει να κάνεις και άλλα βήματα και να προσπαθείς περισσότερο. Όντως ήρθε η αλλαγή ζωή μου τότε. Το βιβλίο σου με τα διηγήματα, όπως σου είπα, θα μου το στήσει ένας φίλος από το Βαγιατολίδη, θα το διαβάσω. Είναι εκπληκτικές οι κριτικές που έλαβες, όχι τόσο πάνω στο μυθιστόρημα. Αν υπάρχει επιτυχία στη λογοτεχνία, αυτή η επιτυχία ήρθε κάπως πολύ νωρίς για σένα, δεν νομίζεις? Ναι, είναι αλήθεια. Δεν το περίμενα, δεν περίμενα ούτε επιτυχία, δεν περίμενα τίποτα. Δεν το λέω για να φανώ ταπεινή, αλλά έγραφα από ανάγκη.
όταν έδωσα τότε την τελική μορφή στο ιδιωτικό οίκο, έλεγα, του είπα, δεν θέλω να το εκδώσω, πιστεύω ο κόσμος θα λυπηθεί πάρα πολύ, είναι πολύ σκοτεινό, πολύ θλιβερό. Είναι ένα φωτί, έχει ένα τέλος, το πήρε πολύ αισιόδοξο, φωτεινό. Και έλεγα τότε, ωραία, ας προχωρήσουμε στην έκδοση. Είχα όμως πάρα πολλές αμφιβολίες. Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί ένα μυθιστόρημα, μια ιστορία που κάποτε δεν είχε καμιά καινούργια ιστορία. Πολλές συχνά έχουμε ακούσει, διαβάσει ιστορίες για το θάνατο και έχουμε και δεύτερες πλοκές που κάποιος είχε αφήσει κάποιον ή κάποιος άλλος πέθανε. Δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι καινοφανές. Δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Ωστόσο, το μυστικό είναι αυτό που σου έλεγα πριν, η επιτυχία του μυστορήματος αυτής είναι πως υπάρχει μια ειλικρίνεια στη φωνή της Παόλα που μιλάει από μια θέση στην οποία μπορεί ενδεχομένως να την καταλάβουμε όλοι μας και μπορεί να βρεθούμε και εμείς αυτή τη θέση. Αυτή η προσπάθεια που κάνουν τα άτομα για να μας διηγηθούν πολύ έντονα και βαθιά συναισθήματα είναι να δίνουμε φως, δίνουμε φωνή σε πράγματα τα οποία δύσκολα μπορούμε να τα εκφράσουμε με προφορικό λόγο. Αυτό να γνωρίζουμε μέσα, να γνωρίζουμε έναν γνώση, πιστεύω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με άλλο τρόπο την τυχαία. Είναι ένα φωτεινό βιβλίο, αισιόδοξο βιβλίο. Δεν είναι μόνο το τέλος φωτεινό και αισιόδοξο. Είναι και το ίδιο το βιβλίο φωτεινό και αισιόδοξο. Όλο το μυστόρημα. Κυρίως η επιτυχία του έχει να κάνει, παρόλο που ασχολείται με ένα σκοτεινά ζητήματα, αλλά μέσα από μια οπτική αισιόδοξη. Ίσως να είναι αυτό. Είναι ένα άτομο το οποίο θέλει να προσπαθεί να πάει στεχή ζωή της. Δεν μιλάει τόσο για το θάνατο, για απώλεια. Μιλάει, είναι ένα αντιστόρημα για τη ζωή. Είναι, η απώλεια υπάρχει παντού μέσα στο μυθιστόρημα, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αφορούν τη ζωή. Η φιλία, η επικοινωνία, ο πόθος. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν τη ζωή αυτή κατά αυτή και το θάνατο. Έτσι προσπαθεί ο κάθε τρόπο να έρθει μια ισορροπία το μυθιστόρημα μέσα από αυτό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Θα ήθελα να θέσω μια τελευταία ερώτηση. Είναι λίγο πιο γενική. Αν θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο για την καταλανική λογοτεχνία, τη σύγχρονη. Εγώ θα ήθελα να σου πω προσωπικά πως τα τελευταία χρόνια έχουμε μεταφραστεί στα ελληνικά πολλά έργα, πολυάριθμα έργα από συγγραφείς όπως ο Πάμιες, ο Μονσό, ο Καμπρέ, ο Ροδορέδα. Και φυσικά και υπάρχει μεγάλη επιτυχία δραματουργών Καταλανών όπως Μπενέτη Ζορνέτ, Κουτιγέ, Κουτσάκα, Νόγια. Πιστεύεις ότι έτσι εντάσσεσαι σε αυτή τη δυναμική που έχει αυτή η καταλανική λογοτεχνία και πιστεύεις ότι αυτή είναι μια καλή περίοδος για την καταλανική λογοτεχνία? Πιστεύω πως ναι. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς οι οποίες ανέφερες και πριν χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια είναι στο προσκήνιο. Πάντα ακούμε αυτά τα ίδια. Ακούμε πολύ συχνά αυτά τα ονόματα. Είναι πολύ μεγάλοι συγγραφείς και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν. Και είναι ένας καλός τρόπος να διεισδύσει η καταλληλική λογοτεχνία σε άλλες χώρες. Εμένα, όταν φράζεται ένα έργο μου σε μια άλλη χώρα, θεωρώ μεγάλη ευθύνη. Γιατί ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπείς την λογοτεχνία μιας χώρας. Και τα ονόματα αυτά που είπες είναι πολύ. Οι συγγραφείς είναι πολύ μεγάλοι και υπέροχοι. Για πολλές δεκαετίες είχαμε μείνει σε αυτούς όμως. Πιστεύω ότι δεν βγαίνανε νέα ονόματα. Υπήρχαν κάποιες φωνές, αλλά όχι πολύ ηχηρές. Τα τελευταία 5 χρόνια βγήκαν νέοι συγγραφείς, υπέροχοι συγγραφείς και πιστεύω ότι θα συνεχίζουν. Αν συνεχίσουν να γράφουν, σημαίνει θα ανεβάσουν πολύ το επίπεδο της καταλαϊκής λογοτεχνίας. Υπάρχουν ονόματα τα οποία είναι πολύ δυνατά. Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί ελληνικά καθόλου η Ρένα Σολά, κάποιο βιβλίο της Ρένα Σολά. Ένα μυθιστόρημα που λέγεται «Yo canto y la montaña baila». Πιστεύω πως όχι, δεν το γνωρίζω. Πιθανώς. Έχει μεταφραστεί σε 25 γλώσσες. Είναι υπέροχο μυθιστόρημα. Είναι μια φωνή φρέσκια και είναι πέρα από την αφήγηση. Είναι πολύ λογοτεχνική. Έχει ένα πολύ ωραίο λογοτεχνικό ύφος. Κατά κάποιο τρόπο φαίνεται πως υπάρχουν. Νέα ονόματα εμφανίζονται. Υπάρχουν οι γνωστοί εδρεωμένοι συγγραφείς φυσικά, αλλά εκεί κάνουν την εμφάνισή τους νέοι συγγραφείς. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου νέα, αλλά υπάρχουν όντως πολλοί νέοι συγγραφείς. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη δουλειά που κάνουν οι εκδοτικοί οίκοι και φυσικά ο τύπος που ασχολείται με τη λογοτεχνία να τους συνοδέψει και να τους βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
χρειάζεται λίγο να... μία καινούργια φωνή, χρειάζεται να την βοηθήσουμε, να την συνοδεύσουμε και να την βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Εγώ δεν μπορώ να παραπονεθώ. Εγώ έτσι έγινε στην περίπτωσή μου. Τα βιβλία τα που έγραψα, ο τύπος συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά, οι κριτικές ήταν πολύ καλές, είχα και αρνητικές κριτικές, αλλά γενικά η υποδοχή ήταν καλή, ο τύπος, τα μέσα επικοινωνίας με βοήθησαν, τα περιοδικά, η τηλεόραση, βοηθάει αυτό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Με ενημερώσανε μόλις ότι αυτό το βιβλίο μεταφράζεται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά. Δεν έχει βγει ακόμα, αλλά μεταφράζεται αυτή τη στιγμή. Όταν θα εκδοθεί στα ελληνικά και μεταφραστεί, πρέπει να το διαβάσει. Είναι εξαιρετικό βιβλίο. Θα το δεις. Είναι υπέροχο. Πιστεύω είναι σημαντικό να συνοδευτούν αυτές οι νέες συγγραφείς και να ενισχυθούν. Να τους... Μιλάμε έτσι, μπορεί να μιλάμε σε λίγα χρόνια για μια γενιά συγγραφέων. Υπάρχει ένα κενό μεταξύ από τον Μπάμιες. Υπάρχει ένα κενό το οποίο από εδώ και πέρα αρχίζουν και βγαίνουν νέοι συγγραφείς και αν μπορέσουμε και τους συνοδέψει, να τους προωθήσει καλά ο τύπος και τα μέσα, θα είναι πολύ καλό. Υπέροχα. Θα μπορούσα να σου πω πως πιστεύω, αναμένω με μεγάλη ανυπομονησία να διαβάσω το βιβλίο με τα αντικείμενά σου. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να το μεταφράσω και να μεταφράσω και το καινούριο σου μυθιστόρημα. Ήταν χαρά μου που σε γνώρισα. Πρώτα απ' όλα μέσα από το βιβλίο και τώρα μέσα από την οθόνη. Μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βαρκελόνη, οπουδήποτε. Ευχαριστώ στην Αδριάννα που μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τη Μάρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ εσένα, Αδριάννα. Ήταν χαρά μου. Ωραία, Αδριάννα. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας. Χρειάζεται κάτι να πούμε? Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας για τη σημερινή συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολλά άτομα με έχουν ρωτήσει πού μπορούν να βρουν το βιβλίο. Το θέσαμε, το βάλαμε στο chat. Πολλοί κόσμος λέει πως θέλει να διαβάσει αυτό το βιβλίο μετά από αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι λοιπόν που το πετύχαμε αυτό. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Και εγώ θα το διαβάσω, αλλά στα ισπανικά, όπως είπα. Porque me demoro menos, lo que pasa es que en griego duraré todo. Γιατί στα ελληνικά θα μου φάει ένα χρόνο ολόκληρο να το διαβάσω. Όπως και να έχει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ελπίζω πως να μπορέσουμε να βρεθούμε σύντομα από κοντά στην Αθήνα. Ενδεχομένως στο επόμενο φεστιβάλ ΛΕΑ και να παρουσιάσουμε το καινούριο σου βιβλίο. Μεταφρασμένο από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, όπως λέμε στις εκδόσεις Καθανιώτη, γι' αυτό το πούμε. Έτσι ώστε. Μπορέσει να παρουσιάσει το βιβλίο σου στην Παλαιά. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Καστανιώτη, γιατί ήταν ήδη το προτείνανε. Πρέπει να το πω αυτό. Δεν ήταν ένα βιβλίο που το είχα ανακαλύψει εγώ μόνος μου. Και επίσης σου ευχαριστώ γι' αυτό. Μάρτα, να συνεχίσεις να γράφεις, εύχομαι. Και εγώ εδώ είμαι. Και εσύ να μεταφράζεις. Έχεις. Θα είσαι εσύ μεταφραστής μου. Έχω ένα μεταφραστή που δεν θα αλλάξει. Να δούμε αν θα μπορούμε να γνωριστούμε από κοντά, βρεθούμε από κοντά. Και έχεις και το φεστιβάλ Λέα. Ήδη πια έχεις το χώρο σου. Έχω το χώρο μου εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω το Αρχείο Κουλτουράλ Εσπανιόλα για τη στήριξή της, την Πρεσβεία της Ισπανίας, στο Ινστιτούτο Θερμάτισης, τον κύριο Δημήτρη Πιτινιώτη για την ερμηνεία. Ευχαριστώ πολύ. Και σε όλο το κοινό το οποίο είναι εδώ παρόν, μέσα από το YouTube και το Facebook. Θα κάνουμε πρώτα ένα edit στο βίντεο και σε κάνα δύο μέρες θα μπορέσετε να το βρείτε online. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί στο εργαστήριο της σχολής Αμπανίκο. Και συνεχίσουμε το φεστιβάλ Λέα μέχρι τις 20 του Νοεμβρίου. Εύχομαι να καλή επιτυχία, να σας πάνε όλα καλά. Γεια σας.